Μαζί μας είναι ο Πέτρος Νάζος από τη Μύκονο, έξω από αυτό το σπίτι που όπως υποστηρίζει ο Άγγελος είναι ένα κομμάτι, είναι το σπίτι αυτό το συγκεκριμένο που έχει προκαλέσει την διαμάχη αυτή τη δικαστική. Απλώς προσπαθώ να καταλάβω τώρα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά από τότε που βγήκε το δελτίο τύπου από την πλευρά του νομικού εκπροσώπου του Γιώργου Μαζονάκη. Πώς το λένε τον κύριο Μαντάς. Ο κύριος Μαντάς. Λοιπόν, ότι πριν λίγους μήνες, ουσιαστικά να το πούμε απλά, άσε τις αλλαγές που έχουν γίνει, αλλά πριν λίγους μήνες, ο Γιώργος Μαζονάκης αποφασίζει και δίνει σε αυτή την εταιρεία τα πάντα. Δηλαδή, είχε ένα ποσοστό, το όποιο ποσοστό, και το δίνει και μπλέκεται ξανά, πιάνει στο παιχνίδι, ας πούμε αυτό, και ένας πολύ στενός άνθρωπος της οικογένειας και της Βάσος, γιατί είναι μαζί αρκετά χρόνια, ο Δημήτρης Μακρινιώτης. Λογικό όταν είναι ένας άνθρωπος της οικογένειας να πει. Απλώς μου κάνει εντύπωση πως πριν από λίγους μήνες, δηλαδή έδωσε... Ούτε χρόνο. Ούτε καν χρόνο, παιδιά. 10 μήνες σχεδόν, ναι. Έδωσε τα πάντα και τώρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Και ενώ τραγουδάει «Ανήκω σε μένα», δεν το ανήκουν πλέον οι μετοχές του. Και θα σε πάω τώρα σε αυτό που σου είπα. Αλλάξανε τα πλάνα του επίσης. Ταιριάζουν πολλά τραγούδια. Θα σου αποκαλύψω λοιπόν εγώ τώρα τι αφορά η αντιδικία που βρέθηκε στα δικαστήρια την προηγούμενη Τετάρτη. Όπως είδαμε λοιπόν πριν και να δούμε την τρίτη κάρτα ξανά, τον Αύγουστο του 2023 μεταβιβάζει αυτό που είπαμε το ποσοστό του. 5% στη Βάσο, 5% στο Δημήτρη Μακρινιώτη. Ορίστε. Οι πληροφορίες μου εμένα λένε ότι το περιεχόμενο της αντιδικίας είναι ακριβώς αυτό εδώ. Η αποχώρηση του Γιώργου Μαζονάκη από την εταιρεία. Ο Γιώργος ο Μαζονάκης λοιπόν, προφανώς γι' αυτό και λέει για ανάκτηση, στο δελτίο τύπου λέει για ανάκτηση του ελέγχου των περιουσιακών του στοιχείων. Ο Γιώργος λοιπόν ο Μαζονάκης, με αυτήν την αποχώρηση που φαίνεται να έχει κάνει και τη μεταβίβαση, φέρεται να θέλει να την ανακτήσει πίσω. Δεν λέω περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι λίγο δεν όμως... χρωματίζω με λέξεις αυτό το οποίο λέω. Αυτό, δηλαδή φτάνει σε μια δικαστική διαμάχη, ενώ έχεις αποφασίσει να μην κρατήσει ούτε ένα 0,0,01. Προφανώς θέλει να ανακτήσει για τους δικούς του λόγους που αυτός δηλαδή, κρίνει. Δηλαδή αυτό δείχνει μια απόλυτη εμπιστοσύνη, μια 100% εμπιστοσύνη. Στους δύο αυτούς ανθρώπους. Τα θέλει πίσω δηλαδή το δείχνει αυτό. Σαν να μετάνιωσε αυτό που έκανε. Όχι μια ουσιαστική απομάκρυνση από την εταιρεία, γιατί παραμένει το γάμα, στο β, γ, δ, αλλά μια τυπική απομάκρυνση. Τα ονόματα έχουν μια συναισθηματική, συμβολική, αυτό, νομικά, λοιπόν, αυτό ξέρω. Δεν έχουν μια νομικά, μια βάση. Πολύ σωστά. Θέλει λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης, και αυτό διεκδικεί δικαστικά, να ανακτήσει και τυπικά και νομικά την παρουσία του στην εταιρεία. Άρα μπορεί να ανατραπεί αυτό. Όμως. Από την οποία τον Αύγουστο του 2023. Τι σημαίνει να, αυτά που υπάρχουν μέσα στην εταιρεία, εκτός και αν δεν υπάρχει τίποτα ίσως όμως. Να πάρει Άγγελε. Πίσω το ποσοστό του, λέω εγώ. Ναι, γιατί μπορεί μέσα στην εταιρεία όμως να μην υπάρχει τίποτα. Π.χ. μπορεί να υπάρχουν μόνο χρέη. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να υπάρχει το ακίνητο. Ή και τα έσοδα από το ακίνητο. Προφανώς για να το θέλει πίσω, παιδιά, κάτι θα υπάρχει. Δεν μπορεί να θέλει ο άνθρωπος 10% πίσω από το ποσοστό του. Ναι, αλλά δίνει σε κάποιον, δηλαδή φεύγει σε 100% από μια εταιρεία που έχει πράγματα μέσα. Προφανώς φεύγεις για κάποιο λόγο. Αυτό μόνο ο ίδιος μπορεί να το πει. Δηλαδή, όπως όσο επίσης, και ο άλλος ο ίδιος να είναι κοντά σου. Για το λόγο που το ξαναθέλει πίσω. Κρατάς ένα 1%. Μπορεί νομικά να το πάρει, φαντάζομαι, πίσω. Αυτό το απαντήσει το πρωτοδικείο Πειραιά, δεν θα το απαντήσω. Όχι, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες από το να πάω εγώ να διεκδικήσω το 10% μιας εταιρείας. Θέλω να πω, επειδή ήταν ο προηγούμενος. Ο άνθρωπος προφανώς μπλέκεται. Για να πηγαίνει στα δικαστήρια, προφανώς. Κάποια διαδικασία θέλει να προσβάλλει, κάποια διαδικασία θέλει να αμφισβητήσει. Επειδή όμως έχουν ακουστεί πολλά, δηλαδή ότι η σχέση εδώ και κάποια 2 χρόνια, ας πούμε, δεν είναι όπως ήταν. Η επαγγελματική σχέση, γιατί τα αδέρφια παραμένουν αδέρφια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται σε μια οικογένεια. Κρατάμε βέβαια το ρεπορτάζ που ακούσαμε και την Παρασκευή, ότι πια δεν είναι καλές οι σχέσεις και αυτός είναι μόνος του και η μητέρα και οι αδερφοί στηρίζουν την Βάσο Μαζονάκη. Ωραία. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Να εξομαλυνθούν, λες, την πορεία οι σχέσεις. Πολλές φορές, ξέρεις, μπορεί να εξομαλυνθούν νομικά οι σχέσεις. Δηλαδή να μπουν κάτω δύο σοβαροί δικηγόροι. Λένε ότι δεν είναι.
2 χρόνια λένε ότι οι επαγγελματικές σχέσεις. Όταν έχεις στάσει να δικάζεις ασφαλιστικά μέτρα, δεν είναι καλές. 2 χρόνια λένε όμως ότι οι επαγγελματικές σχέσεις δεν είναι αυτές που είναι. Και τώρα βλέπουμε τον Αύγουστο έκανε μία κίνηση η οποία είναι στα δίνω όλα. Εμείς είχαμε δει όμως, γιατί έλεγε πολλά το ρεπορτάζ και το αποκαλύψαμε την Παρασκευή, ότι σταμάτησε και η επαγγελματική συνεργασία που είχαν πάλι ένα χρόνο πριν. Δηλαδή το 23, το 23 έφυγε και η Βάσο από την εκπροσώπησή του ως καλλιτέχνη. Άρα το 23 μάλλον ήταν μια χρονιά ορόσημο για τις συνεργασίες τους. Είτε καλλιτεχνικές, είτε επιχειρηματικές. Εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή η μεταδίδαση. Δηλαδή όταν κάποιος φεύγει από μια εταιρεία, τα νομικά γραφεία ήταν τα ίδια, γιατί φαντάζομαι είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία για να γίνει, δεν είναι? Τουλάχιστον στην πλευρά του κυρίου Μαζονάκη ξέρω ότι δεν ήταν. Δεν είχε τον κύριο Μαντά τότε. Είναι μια μεγάλη διαδικασία όμως νομική και διαδικαστική. Όχι. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, το να μεταβιβάσεις τις μετοχές σου σε μια εταιρεία, είτε αυτή λέγεται ανώνυμη, είτε ετερόρυθμη όπως είναι εδώ, γίνεται με ένα απλό ιδιωτικό έγγραφο. Είναι και πολύ το εύκολο, οποίο ανεβάζεις στο γεμί, δηλαδή εκεί που είναι η δημοσιότητα των επιχειρήσεων. Είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Με απλή υπογραφή, ούτε καν γνήσιο υπογραφής. Μάλιστα. Πέτρο μου. Ορίστε. Οι πληροφορίες για το ακίνητο, οι δικές σου, ποιες είναι? Κοιτάξτε, εμένα πάντα μου έκανε εντύπωση αυτή η ονομασία. Πέρναγα κάθε μέρα και έλεγα τι έχουν δώσει. Δηλαδή μου φαίνεται τόσο παράξενο το όνομα, γιατί συνήθως εδώ δίνουμε ονομασίες που έχουν σχέση με τη Μύκονο. Δηλαδή Μύκονος Τάουν, Μύκονος Χώρα. Δείχνει πράγματι αυτό πόσο δεμένοι ήταν και οι τρεις τους. Πέτρο, δεν είχατε μάθει ότι έχει ακίνητο στη Μύκονο ο Μαζονάκης? Όχι, γιατί ο Μαζονάκης δεν μπορώ να πω ότι έρχονταν στη Μύκονο. Ήθελε πιο πολύ ηρεμία, τον κυνηγάγαμε και εμείς παπαράτσι. Είχε κάνει βέβαια 2-3 πετυχημένες συναυλίες, αλλά δεν έρχονταν για διακοπές. Γιατί τον άγχωνε όλο αυτό το που γινόταν εδώ πέρα, ο πολλής κόσμος και οι φωτογράφοι. Από εκεί και πέρα είναι ένα πολύ έτσι εμπορικό. Καλά, μπορεί να ερχόταν, αλλά μην τον είχατε πετύχει και να ήταν κάπου σε ένα σπίτι. Τι θέλεις να πεις, ότι ο Μαζονάκης πότε ήταν η τελευταία φορά που ήρθε στη Μύκονο? Α, ήταν σίγουρα 3-4 χρόνια. Εγώ νομίζω ότι ήταν πιο νωρίς. Είχε έρθει πράγματι το χειμώνα πριν 2 χρόνια και είχε κάνει μια βόλτα. Το καλοκαίρι δεν είχε έρθει? Δεν θυμάμαι, όχι, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν ήταν από αυτούς που έφεραν. Θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος να έρθει και να είναι σε ένα σπίτι ενός φίλου, μιας φίλης κάπου, ναι, και να μην, μην βγουν. Ναι. Αλλά δεν χρειάζεται να πάει σε αυτό που έχει αυτός, αυτό που είναι, το είχαν επενδυτικά οι άνθρωποι. Επενδυτικά. Και να είναι κάπου καλεσμένος και να έχει πάει. Μα από το σημείο που έχουν επιλέξει είναι καθαρά η καλύτερη επένδυση, όπως σας είπα, γιατί είναι κοντά στα Ματογιάννια, κοντά στο Γυαλό, κοντά σε πολύ ισχυρή γειτονιά. Και γι' αυτό λίγο πιο κάτω πουλιέται ένα φούρι στα ίδια τετραγωνικά 590.000. Απλά με το συμβόλαιο που είδα, όταν κάποιος βάζει τα λεφτά, δεν γίνεται να έχει μόνο 10%. Συνήθως έχει ή το 51 ή το 49. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Συγγνώμη Πέτρο, δεν σε άκουσα. Αν μου πεις... Με το συμβόλαιο που δείξατε, ναι, όταν κάποιος βάλει τα λεφτά, δεν έχει συνήθως περισσότερο ποσοστό, ή 51 ή 49, δηλαδή δεν έχει 10%. Ό,τι θέλεις γίνεται, δεν ξέρουμε βέβαια και ποιος έχει βάλει τα λεφτά, γιατί όπως είπε και πριν η ΦΕΗ, μπορεί να είναι και μια πρωτοβουλία της Βάσος, γιατί έχει και αυτή τη δικιά της επαγγελματική πορεία, και να είπε και στον αδερφό της να συμμετάσχει με ένα ποσοστό. Δεν γνωρίζω, εγώ ξέρω ότι ασχολείται. Μπορούσε όμως να συμβαίνει αυτό. Ο μακριώτης όμως έχει, ο άνθρωπος δουλεύει και δουλεύει πάρα πολύ και δούλευε και πριν. Πριν γνωρίσει τη Βάσο. Θέλω λίγο να μας πεις ακριβώς τι συμβαίνει σήμερα. Γιατί είπες ότι αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια του Πειραιά υπάρχει μία εξέλιξη. Αυτή λοιπόν τη στιγμή είναι μία επόμενη διαδικασία δικαστική, η οποία γίνεται μετά την Τετάρτη που συζητήθηκαν στο ακροατήριο τα ασφαλιστικά μέτρα. Είναι οι δικηγόροι των δύο πλευρών και πηγαίνουν και καταθέτουν αυτό που λέμε νομικά σημείωμα. Σήμερα λοιπόν κλείνει ο φάκελος της υπόθεσης, πάνε το σημείωμά τους και οι δύο πλευρές, όπου σχολιάζουν και λένε τις απόψεις τους για όσα ακούστηκαν την Τετάρτη στο δικαστήριο και πηγαίνουν και σχετικά έγγραφα. Δηλαδή σήμερα παραδίδουν έναν φάκελο στο δικαστή με τις απόψεις τους και χαρτιά τα οποία υποστηρίζουν αυτά τα οποία έχουν πει στο δικό γραφό τους. Ουσιαστικά απαντάει η άλλη πλευρά, γιατί την υπόθεση την έχει κινήσει η πλευρά του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό λοιπόν είναι το ένα βασικό. Λέει τα κύρια επιχειρήματά της η πλευρά η άλλη που δεν εκκίνησε την υπόθεση. Όμως πάει και η πλευρά του Μαζονάκη. Γιατί μπορεί στο ακροατήριο να υπόθηκαν κάποια πράγματα από την άλλη πλευρά και σήμερα να θέλουν να τα αντικρούσουν.
Και σήμερα λοιπόν κλείνει ο φάκελος οριστικά. Δεν έχουν κάτι άλλο να πάνε στο δικαστήριο οι δύο πλευρές και περιμένουν μόνο τους επόμενους μήνες την απόφαση του δικαστή. Mm. Ωραία. Και κρατάμε ότι το ακίνητο το συγκεκριμένο ανήκει στην εταιρεία. Πιθανότατα αυτό. Πιθανότατα. Με μια επιφύλαξη. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ένα να θέμα που καλά. Καλή συνέχεια, Πέτρο. Επίσης, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και θέλω λίγο τώρα να περάσουμε ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ και συναισθηματικά. Εγώ πραγματικά ήμουν και σε ένα κάλεσμα το Σάββατο και έβλεπα ο κόσμος. Δεν είναι ότι από την αγάπη του προς το Μαζονάκι μόνο και γιατί όλο αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ο καθένας θυμάται και προσωπικές του ιστορίες, γιατί πολλά γίνονται μέσα στις οικογένειες. Όχι μόνο σε αναγνωρίσιμα πρόσωπα τέτοιου βεληνικούς, αλλά εγώ δηλαδή όπου καθόμουν σε όποια παρέα, εγώ τότε που η αδερφή μου ή δεν ξέρεις αυτήν την ιστορία. Δηλαδή αυτά υπάρχουν μέσα στη ζωή, δυστυχώς, και σε όλες τις οικογένειες, τις περισσότερες, δυστυχώς.